Στην ολοκλήρωσή του οδεύει με γοργούς ρυθμούς το έργο εργασίας εξασφάλισης προσωρινής βατότητας στο δρόμο Μουζάκη Αγία Άννα συνολικού προϋπολογισμού 130.000 περίπου ευρώ με χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Πύργου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτός ο δρόμος εδώ, ο οποίος κάπου στη δεκαετία των 90 είχε κατασκευαστεί, έχει πάρα πολλές φθορές. Είναι συχνό το φαινόμενο των κατολιστήσεων στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της έκτακτης ανάγκης, με πόρους από το τομέα των φυσικών καταστροφών, κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε 700 περίπου μήκος συνολικό άθροισμα, 700 μέτρα κατά τμήματα αυτού του δρόμου. Να πούμε ότι στην περιοχή αυτή έχουμε άλλες 600.000 ευρώ έργο υλοποίηση στα πλαίσια του 1.400 που ήταν ταμείο Μολυβιάτη. Ένα έργο που λύνει χρόνια προβλήματα μετακίνησης κατοίκων των γύρω τοπικών κοινοτήτων Αγίας Άννας, Πεύκης και Κλειδιών. Παράλληλα, διευκολύνει τη μετακίνηση οδηγών των ορεινών περιοχών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που επιλέγουν τον συγκεκριμένο δρόμο. Ακόμη σημαντικό έργο οδοποιίας βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Είναι το τμήμα που αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια στην επαρχιακή οδό Μουζακίου Αγίας Άννας Πεύκης Κλειδιάς. Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, των χωριών αυτών, γίνεται πραγματικότητα, γιατί μπορούμε να πούμε ότι έσπαγαν στην κυριολεξία τα αυτοκίνητά τους. Το οδόστρωμα ήταν εντελώς κατεστραμμένο για περίπου σε μήκος μάλλον ενός χιλιόμετρου περίπου. Γίνεται πλήρης αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα, γίνονται και τα αναγκαία τεχνικά προκειμένου να φεύγουν τα βρόχινα νερά. Στο σημείο που εκτελούνται τα έργα βρέθηκε ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Τονακόπουλος με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Αργυρόπουλο μαζί τους και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Πεύκης και Αγίας Άννας Γρηγόρης Ξουλέης και Αυγερινός Παπαδόπουλος, με τους τελευταίους να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την έκβαση του έργου αυτού. Αυτό το έργο είναι το καλύτερο έργο, διότι εδώ περνάνε όλα τα χωριά. Πέρσενα, από την Αρχαία Ολυμπία, Κλειδιά και Αγιάννα και Πεύκη. Λοιπόν, εδώ είχαμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Τώρα 15 χρόνια που ήταν το έργο αυτό και δεν περάει τίποτα.